Το στρατηγικό σχέδιο για τη βιώσιμη κινητικότητα παρουσιάζεται αύριο το βράδυ, Πέμπτη, και ώρα 8, με live streaming από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας προς όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μέσα από την ιστοσελίδα θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα και να θέσουν και τις προτάσεις τους. Το στρατηγικό σχέδιο για την κινητικότητα υλοποιήθηκε με συνεργασίες. Συνεργασίες της ομάδας εργασίας, που έχει σταθεί από τον Δήμο, αλλά και του δικτύου των φορέων, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκπόνησή του. Παρόλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα οποία μας απέτρεψαν γι' αυτό. Συγκεντρώσαμε με τον τρόπο αυτό και μέσω από διαβουλεύσεις διάφορες απόψεις, οι οποίες συμπλήρωσαν τα επιστημονικά δεδομένα που έλαβε η μελετητική ομάδα από τις λειτουργίες της πόλης και προέκυψε το τελικό σχέδιο. Στο οποίο τελικό σχέδιο, αφού αναλύθηκε η φυστάμενη κατάσταση της κινητικότητας στην πόλη σε ό,τι έχει σχέση με την κίνηση των οχημάτων, των μέσων μαζικής μεταφοράς και των οχημάτων ανεφοδιασμού, των οχημάτων των υπερταχύ εννοώ, σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ανάγκες που έχει η πόλη για στάθμευση, σε ό,τι αφορά τις ανάγκες που υπάρχουν για την κίνηση των πεζών, των ποδηλάτων αλλά και των ευάλωτων πιστών, μετά από όλα αυτά προτάθηκε η στρατηγική, η οποία συμπυκνωμένη είναι πόλη φιλική και ανθεκτική. Μια στρατηγική η οποία σχετίζεται με μέτρα και κανόνες τα οποία να είστε σίγουροι ότι θα αλλάξουν τη λειτουργία της πόλης. Σχετίζεται με το εύζην των κατοίκων, των εργαζομένων αλλά και των επισκεπτών. Σχετίζεται με τη μέρημνα που έχουμε όλοι και θα πρέπει σε μεγαλύτερο βαθμό να έχουμε στο μέλλον για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Σε αυτή τη στρατηγική μπήκαν προτεραιότητες. Και προτεραιότητα είναι να καθιερωθούν οι συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας με την αρμονική συνύπαρξη όλων των μέσων μεταφοράς επάνω στον δρόμο. Να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια με ειδική μέρημνα για τους ευάλωτους πίστες, να προωθηθούν ήπιες και περιβαλλοντικά φιλικές μορφές μετακίνησης όπως είναι το περπάτημα και το ποδήλατο, να δοθεί δυνατότητα της ισότιμης προσβασιμότητας από όλους, σε όλα τα σημεία, σε όλο το δημόσιο χώρο και τέλος να ρυθμιστεί το θέμα της στάθμευσης στο δημόσιο χώρο λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέρημνα για τους μονίμους κατοίκους τις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί. Για αυτές τις προτεραιότητες λοιπόν, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο, έχουν τεθεί στόχοι βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι, η υλοποίηση των οποίων θα αποτιμάται και θα παρακολουθείται με τρόπο επιστημονικό από δείκτες παρακολούθησης που έχουν και αυτοί αποτυπωθεί επάνω στο στρατηγικό σχέδιο. Στη συνέχεια, μετά το στρατηγικό σχέδιο, θα ακολουθήσει το επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο θα αποτυπωθούν όλα τα έργα τα οποία πρέπει να κάνουμε εμείς για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το όραμά μας για την αστική κινητικότητα στην πόλη. Ένα επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο, όπως σας είπα, θα υπάρχουν όλες οι προτεραιότητες των δράσεων και η συσχέτιση μεταξύ τους, θα υπάρχει ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης αυτών των δράσεων και, όπως είπα και προηγουμένως, θα υπάρχει και ο καθορισμός των στόχων και των δικτών που θα παρακολουθούν την υλοποίηση αυτών. Με το προτινόμενο σχέδιο η πόλη αποκτά δεδομένα και στρατηγική, με τα οποία, όπως σας είπα, θα σχεδιαστούν οι μελλοντικές λειτουργίες της. Και ταυτόχρονα ανοίγουμε την συζήτηση για την υποβολή προτάσεων για μια σειρά από θέματα, όπως είναι αυτό της ελεγχόμενης στάθμευσης, των πεζοδρομήσεων, αλλά και της αστικής συγκοινωνίας. Εμείς από την πλευρά μας καταγράφουμε και προωθούμε όλα τα αναγκαία για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την πόλη για τις επόμενες γενιές.